δρόμους για μια ακόμα Κυριακή όπου είχαμε εκτεταμένα επεισόδια σε 6 από τους 8 αγώνες της αγωνιστικής. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων είχαμε 42 νεκρούς καταναλωτές, 184 βαριά τραυματίες και 750 περίπου ελαφρά τραυματισμένους. Οι συλληφθέντες έφτασαν τους 2.000 περίπου, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι το 73% θα καταδικαστεί σε τουλάχιστον διετή μη εξαγορά σημικάθρηξη. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος τώρα στην τηλεόρασή σου. Υπερσπορ, βάλε τώρα το πρωτάθλημα στην ασφάλεια του σαλονιού σου, μακριά από επεισόδια και συλλήψεις. Υπερσπορ. Διακοπές στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προκαλούν οι συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στα κέντρα του ΟΤΕ. Οι επιθέσεις προκαλούν διακοπές του τηλεφώνου καθώς και του ίντερνετ σε περιοχές έκτασης 10 έως 12 οικοδομικών τετραγώνων τη φορά. Επειδή ο χρόνος και ο τόπος των επόμενων στόχων είναι άγνωστοι, οι καταναλωτές συμβουλεύονται να παραγγείλουν τώρα αμέσως μεγάλες ποσότητες προμηθειών για να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση διακοπής του τηλεφώνου τους. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ασημόκολος που συνεργάζεται με το κανάλι μας είναι έτοιμη να δεχτεί τις παραγγελίες σας στο 901 11 345. Συνεχίζονται οι επιθέσεις αναρχικών σε ανυποψία στους καταναλωτές, οι οποίοι τολμούν να παρακούν τις συμβουλές της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και να πηγαίνουν αυτοπροσώπως να κάνουν τα ψώνια τους από τα καταστήματα. Έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει ότι το σύστημα τηλεφωνικής παραγγελίας, όπως και το σύστημα παραγγελιών μέσω ίντερνετ, είναι ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος απόκτησης αγαθών. Εκείνο που προέχει είναι οι καταναλωτές να απομονώσουν τα τρομοκρατικά και αναρχικά αυτά στοιχεία που δρούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους, παραμένοντας στην ασφάλεια του σπιτιού τους, μη δίνοντας έτσι έδαφος στα υποκείμενα αυτά να δράσουν. Το χθες το βράδυ. Τι να την πάρω τηλέφωνο, ρε μαλάκα. Εγώ ήμουνα στον πυθμένα του λάκκο μου. Ακόμα εκεί είμαι δηλαδή, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να πω, αυτά που μου είπε ήταν τόσο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ένα κάρο μαλακίες ήτανε. Εγώ σου λέω, έχει βρει άλλον. Ε, ναι, ρε. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, τι. Την μια είμαστε μια χαρά και την άλλη, ξέρεις, νομίζω δεν οδηγεί πουθενά. Μαλακίες, μαλακίες, έχει βρει άλλον. Ε, ναι, αλλά με την Αφροδίτη εγώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Αν είχα κάνει κάτι δεν θα σου το είχα πει. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι έλεγα έλεγα. Αλλά ιδέες. Ενθουσιασμός της στιγμής ήταν, ρε. Εγώ την Αθηνά μου θέλω, ρε μάλακα. Αν ήθελα την Αφροδίτη, θα είχα κάνει κάτι. Θα το είχα προχωρήσει το πράγμα. Τώρα, το τι λέει ο καθένας. Όποτε του τη βαρέσει, άστο. Άστο. Αλλά τι λέμε τώρα. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα είναι, τι έγινε με την Αθηνά. Γιατί τώρα ξαφνικά και γιατί έτσι. Ρε αγόρι μου, προχώρα λίγο τη σκέψη σου. Δεν είμαι εγώ το θέμα τώρα, αυτή είναι. Και αν είπα και δύο κουβέντες παραπάνω, κουβέντες ήτανε, λόγια. Και να σου πω και κάτι, με την Αφροδίτη, εκείνη άρχισε να μου την πέφτει πρώτη. Και κόλλησα κι εγώ. Ναι, ξανάρχισα δύο μέρες τώρα. Σαν μπούστης. Σβήνω το ένα, ανάβω το άλλο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Θέλω να κάνω κάτι, να ασχολούμαι. Τίποτα. Τίποτα. Κάτι χαρτάκια που παρήγγειλα. Ναι, στριφτά κάνω. Να σου πω, να σου πάρω σε 2 λεπτά. Δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων εξέδωσε σήμερα η ΕΜΗ για τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το δελτίο, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Έντονες χιονοπτώσεις θα κάνουν τους δρόμους αδιάβατους για αυτοκίνητα και πεζούς καταναλωτές και όσοι τολμήσουν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι βέβαιο ότι θα τραυματιστούν. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνιστά σε όλους τους καταναλωτές να παραμείνουν στα σπίτια τους, κάνοντας τις αγορές τους μέσω τηλεφώνου και ίντερνετ, που είναι αποδεδειγμένα ο ασφαλέστερος τρόπος απόκτησης καταναλωτικών αγαθών.
Πτώση 0,4% του δείκτη Gow Bones για εχθές, καθώς τα πυρπολιμένα από αναρχικούς αυτοκίνητα ήταν κατά 832 λιγότερα σε σχέση με προχθές. Με την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, οι αναρχικοί, μη βρίσκοντας καταναλωτές στους δρόμους για να βιοπραγήσουν επάνω τους, ξεσπούν σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όχι, δεν έχω ακούσει. Ναι. Ανοιχτές είναι. Αλλά δεν προσέχω τι λένε. Ναι. Γιώμα το! Συνεχίζονται οι απρόσμενες και αγνώστου διάρκειας διακοπές τηλεφωνικών υπηρεσιών σαν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μονάδων του ΟΤΕ που σε στόχο έχουν να πλήξουν την ελευθερία των πολιτών. Αυτό που οι τρομοκράτες προσπαθούν να κάνουν είναι να σπρώξουν τον κόσμο στους δρόμους, μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού τους, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κίνδυνο. Τρεις δρόμους παρακάτω με χαρτικά. Θα έχει και χαρτάκια. Πάμε μαζί μέχρι εκεί. Όχι, τα χαρτάκια τα πουλάνε στα ψιλικατζίδικα. Και ψιλικατζίδικο υπάρχει στην επόμενη γωνία. Σε παρακαλώ, πάμε μαζί μέχρι εκεί. Φοβάμαι δεν γυρίσω σώος. Ναι, εγώ όμως έχω σχεδόν φτάσει μέχρι εκεί που πάω και δεν γουστάρω να κάνω βόλτες για τις δικές σου δουλειές. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως δεν πρόκειται να κάτσω εδώ για να το μάθω. Σε παρακαλώ, μην φεύγεις. Περίμενε!
Ποιος είναι? Πελάτης! Τι θες εδώ, ρε? Χαρτάκια για στριφτά. Και γιατί δεν παραγγέλνεις στο σπίτι? Μήπως είσαι αρχικός? Όχι! Όχι, 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 όχι! Δεν έχω τηλέφωνο! Κόπηκε! Τι χαρτάκια θες? Πράσινα. Το ξέρεις ότι είναι πιο ακριβά να παίρνεις από το μαγαζί? Το ξέρω, το ξέρω, δεν με νοιάζει. Ρε φίλε, φέρτα μου γρήγορα, μη με αφήνεις άλλο εδώ έξω εκτεθειμένο. Περίμενε. €9. Καλά ρε φίλε, καλά! Άστο! Κράτα τα! Έξω είμαι. Πού να στα λέω? Κόπηκε το τηλέφωνο στην περιοχή μου και πρέπει να βγω έξω για να πάρω χαρτάκια. Για στριφτά. Ναι, ξανάρχισα προχθές. Επειδή ήμουν στεναχωρημένος. Ναι. Και εγώ σε σκέφτομαι συνέχεια. Δεν μπορώ να σε βγάλω ούτε στιγμή από το μυαλό μου. Ναι. Θα το θέλω πολύ. Κώστα. Κώστα. Στοπ. Σε μιλάς. Τι κάνεις, Εφανάση? Είπαμε πάμε. Μα ό,τι γουστάρει κάνει και ο Εφανάσης εδώ μέσα από την πουτάρα μου. Κώστα. Πάμε στο παρέντερο να μάξεις. Και θα περιμένεις να ακούσεις το πάμε. Σε κοιτάς από τον καθρέφτη, μπαμπρίζ και πίσω μετά. Κώστα. Και εσύ τον παίρνετε. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Εγώ θα πήρα τηλέφωνο. Να μην τολμήσεις να ξαναμιλήσεις. Μην τολμήσεις. Ποτέ. Μαλάκα. Κάτ. Το έχουμε. Πάμε παρακάτω. Με την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, οι αναρχικοί, μη βρίσκοντες καταναλωτές στους δρόμους για να βιοπραγήσουν επάνω τους, ξεσπούν σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι επιθέσεις αναρχικών της ανυποψίας στους καταναλωτές, οι οποίοι τολμούν να παρακούν τις συμβουλές της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και να πηγαίνουν αυτοπροσώπως να κάνουν τα ψώνια τους από τα καταστήματα. Ay, ay, morena, ay, ay, ay.